Πάμε τώρα σε μια έκτακτη είδηση, καθώς φωτιά καίει αυτήν την ώρα κοντά στο χωριό Γαλήφα, σε χορτολιβαδική έκταση. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής έχουν ήδη σπεύσει στο σημείο. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα και η Ελικοκάλη βρίσκεται στο επιμαχό σημείο για να μας μεταφέρει εικόνα και πληροφορίες. Έλλης, ακούμε. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Έχει περάσει από τη χορτολιβαδική έκταση σε καλλιεργήσει μυγή και το φαράγγι. Θα γυρίσει ο Νίκος Εργαζάκης για να σας δείξει πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Βρισκόμαστε ανάμεσα στη Γάλιπα και τη Γαλήφα, απέναντι στην κορυφογραμμή και κάτω μέσα στο φαράγγι, και η φωτιά έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες και έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, παρά το γεγονός ότι είναι μακριά από τα δύο χωριά, είναι ανάμεσα στα δύο χωριά και σε ύψωμα. Μιλάμε και για καλλιεργήσιμη έκταση, η οποία βρίσκεται στο πέρασμα της φωτιάς. Δεν ξέρουμε ακόμη σε τι έκταση έχει επηρεαστεί η καλλιεργήσιμη ζώνη, η καλλιεργημένη ζώνη, και πόσο είναι αντίστοιχα το κομμάτι της χορτολιβαδικής έκτασης που καίγεται. Σύμφωνα με τις περιγραφές που έχουμε από τους ανθρώπους που βρέθηκαν πάνω στο χώρο εκεί που επιχειρείται η κατάσβεση, η φωτιά έχει κατέβει μέσα στο φαράγγι και έχει αποκτήσει μεγάλο μέτωπο. Θα δείτε ότι στην κάτω μεριά εδώ της Χαράδρας που είμαστε, στο χείλος της Χαράδρας, περνούν τα οχήματα. Ανά ένα όχημα μπορεί να γίνει η άνοδος και η κάθοδος. Πρόκειται για ένα πολύ στενό δρόμο, ο οποίος δεν επιτρέπει την κίνηση άλλων οχημάτων πέρα από τα τελείως απαραίτητα της πυροσβεστικής που ακροβολίζονται γύρω από τη φωτιά, και τα οχήματα, τα υδροφόρα που φροντίζουν για τον εφοδιασμό των οχημάτων της πυροσβεστικής. Βλέπετε ότι έχει φτιαχτεί μία περίμετρος που προσπαθούν να προσεγγίσουν από όλες τις πλευρές τα πυροσβεστικά οχήματα, έτσι ώστε σε περίπτωση που φυσήξει άνεμος να μην κινηθεί προς τα δύο χωριά, είτε προς μεγαλύτερο κομμάτι καλλιεργημένης γης. Τουλάχιστον την προηγούμενη ώρα που ήταν επάνω στο σημείο της φωτιάς, οι άνθρωποι που βρέθηκαν εδώ για τον ανεφοδιασμό μας ανέφεραν ότι έχουν αποτεφρωθεί, τουλάχιστον την προηγούμενη ώρα που μιλάμε, 100 στρέμματα πάνω, μιλάμε στην κορυφογραμμή. Mm-hmm. Έχει προσεγγίσει στο σημείο και όχημα από την αστυνομία, έχουν προσεγγίσει και οχήματα της αστυνομίας προκειμένου να διευκολύνουν την διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων και των υδροφόρων, για να μπορέσουν να φτάσουν στις εστίες της φωτιάς, όπως σας είπαμε. Και εξακολουθεί να καίει. Το ευτύχημα αυτή τη στιγμή είναι ότι τουλάχιστον στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, και είναι σε χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι οι εστίες της φωτιάς, δεν υπάρχει άνεμος. Αυτό επιθυμούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να ζητήσουν. Δεν υπάρχει άνεμος, και επίσης το επιπλέον σε ό,τι αφορά το ευτύχημα της υπόθεσης, όπως μας είπες λίγο νωρίτερα, είναι το γεγονός ότι η πυρκαγιά έχει αναπτυχθεί μακριά από κατοικήσιμη περιοχή. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι, αφορά το κομμάτι της προσβασιμότητας. Μας αναφέρουν ότι υπάρχουν και κάποιες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή κάποια μικρά μετόχια, mm-hmm. αλλά δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για φωτιά που καίει στην κορυφογραμμή και μέσα στο φαράγγι που δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καίγεται. Μάλιστα, λοιπόν. Έλλη, σε ευχαριστώ πολύ. Προς το παρόν, εάν και εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα επιστρέψουμε σε σένα κατά τη διάρκεια